έχω φάει τη ζωή με το κουτάλι, έχω μάθει τη ζωή, το πανεπιστήμιο που λέμε τη ζωή, που είναι ο δρόμος, το πεζοδρόμιο, με την καλή έννοια το λέω, γιατί έχω μάθει να διοικούμε και γι' αυτό σήμερα μπορώ να πω ότι σε ένα σημείο να ξέρω από διοίκηση. Να ξέρω πώς να χειριστώ τα πράγματα. Κατανοώ τι σημαίνει για κάποιον να μην έχει να φάει. Γιατί άλλο να το λες περιγραφικά και άλλο να το έχει ζήσει. Mm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για έναν άνθρωπο. Γιατί υπήρχαν φορές που έχω μνήμες στο σπίτι που δεν υπήρχε πραγματικά τίποτα. Θυμάμαι στιγμές να φεύγει ο αδερφός μου για δουλειά, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, με τη μάνα που μέναμε τότε στην Πάτρα, και να φεύγει μεγάλο Σάββατο με αυγά τηγανιτά. Σε μια εποχή που ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Άρα σήμερα μπορώ να πω ότι έρχομαι σε ένα σημείο να κατανοήσω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει. Γι' αυτό έξω από την κρίση, έξω από οτιδήποτε περνάμε, το να μην έχεις να δώσεις το παιδί σου, ένας παππούς να μην έχει δώσει το εγγόνι του, τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι, θεωρώ πολύ μεγάλη, μεγάλο πόνο, μεγάλη δυστυχία για κάποιον που να ξέρει να, το παιδί του να του ζητάει κάτι και να μην... Είναι χρονιές οι οποίες θέλω να τις ξεχάσω, αλλά όταν τις θυμάμαι, παίρνω πολύ δύναμη. Γιατί βλέπω σήμερα τα παιδιά τα οποία ζητάνε από τους γονείς τους και τους απλόχερα τους δίνονται πράγματα, χωρίς να ξέρουν πώς έχει βγει αυτό το κομμάτι του ψωμί. Και ξέρεις τι είναι, το έχω πει και δεν είναι θέμα, να κάθεσαι σε ένα φούρνο απ' έξω να κοιτάς μια τυρόπιτα και να λες, θα την πάρω ποτέ. Πού μπορείσαι. Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια. Πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Και τότε ο πατέρας ήταν καταλυτικός ρόλος. Με μια μάνα η οποία προσπαθούσε να μεγαλώσει δύο παιδιά και με έναν αδερφό που φέρθηκε σαν πατέρα σε μένα, ας πούμε. Γι' αυτό και ό,τι κάνω σήμερα το χρωστάω στον αδερφό μου, το φίλο και όταν χαίρομαι, χαίρομαι διπλά γιατί ξέρω ότι χαίρεται και χαίρομαι και γι' αυτόν. Είναι...